Καλώς ήρθατε στην τελευταία μας περιπέτεια. Σήμερα θα κατέβουμε εκεί κάτω για να ανακαλύψουμε τι μπορεί να βρούμε. Εκεί κάτω είχε δύο νέες πύλες. Πρώτη φορά που βλέπουμε μόνο δύο και όχι τρεις. Τη μία την ανακάλυψα μόνος, μιας και δεν είχε κάτι σημαντικό να σας δείξω, οπότε μας έμεινε άλλη μία. Εκεί πέρα υπήρχαν πάρα πολλά ζόμπι, τα οποία και σκότωσα. Έβαλα μία πόρτα για να είμαστε ασφαλείς και έσπασα ένα spawner. Εκεί πέρα υπήρχε ένα ακόμα υπόγειο, το οποίο μάλλον μας οδηγούσε σε νέες πύλες, αλλά ακόμα δεν ήθελα να το ανακαλύψω, μιας και είχα να πάω και λίγο προς τα κάτω να δω τι περιέχει. Εκεί με περιμέναν κάποια ζόμπι και τα σκότωσα ένα προς ένα και σχεδόν ήμουν ήσυχος, μιας και παρακάτω δεν γνώριζα να υπάρχει κάποιο spawner και έβγαιναν κι άλλα. Έτσι πήγα προς τα κάτω και υπήρχε ένα μυστικό, ας πούμε, σαν παραθυράκι που είχε ένα spawner, το οποίο έσπασα. Πήγα παρακάτω, δεν βρήκα τίποτα και επέστρεψα στο loot box. Και δεν είχε σχεδόν τίποτα καλό. Στο επόμενο loot box είχε ας πούμε καλούτσικα πραγματάκια. Και γι' αυτό, εφόσον ήμουν ψιλογεμάτος, γύρισα πάνω πάλι για να αφήσω ό,τι είχα και δεν είχα και να πάρω κάποιο φαγητό που χρειαζόμουν και ίσως και ένα-δύο πραγματάκια τα οποία ήθελα για να συνεχίσω. Και καιρός να κατέβω στο νέο μας υπόγειο. Εκεί πέρα βλέπουμε τρεις ακόμα νέες πύλες. Ελπίζουμε να είναι οι τελευταίες. Και οι δύο, εφόσον είχαν αράχνες, είπα να πάω στην πύλη, η οποία ήταν λίγο πιο ασφαλής. Και με περίμεναν κάτι περίεργα πλάσματα, τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν για να με σκοτώσουν, οπότε τα σκότωσα εγώ. Και πρώτη φορά είδαμε ένα περίεργο loot box. Τι πράσινο loot box είναι αυτό? Και δεν είχε απολύτως τίποτα. Πολύ περίεργο. Ωραίο πάντως σαν σχεδιασμό. Μετά ανέβηκα να κάνω ένα loot box, μιας και ήθελα να αφήσω κάποια πραγματάκια που ήθελα και δεν ήθελα να εγώ κατεβαίνω πάλι μέχρι πάνω. Και ξαναεπέστρεψα. Έσπασα το spawner και κοίταξα γύρω γύρω. Ψιλοφοβήθηκα, η αλήθεια είναι, οπότε είπα να το αφήσω σαν τελευταία. Οπότε πήγαμε στη μεσαία, στην οποία μας περίμενε και μία αράχνη. Τη σκοτώσαμε σχετικά εύκολα και συνεχίσαμε προς τα κάτω να δούμε τι έχει. Εκεί υπήρχε ένα loot box, το οποίο είχε πάρα πολύ καλά βιβλία και ένα-δύο ακόμα πραγματάκια. Παρακάτω βρήκα κάποιες αράχνες. Κάπου σίγουρα υπήρχε spawner. Τη σκότωσα μία προς μία και βρήκα και το spawner. Το κατέστρεψα και απλά αυτά ξαφνικά έτσι μου βγήκε ένα ζόμπι. Παραλίγο να πέθανα, αλλά παρατρίχα, γλιτώσαμε. Το σκότωσα και βρήκα ένα ακόμα spawner, το οποίο ήταν μάλλον αράχνες. Και έκλεισα τη μεγάλη τρύπα ώστε να μην πέσω κάτω, μιας και ξέρετε πόσο επικίνδυνος είμαι. Και βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο loot box, το οποίο είχε κάποια πράγματα τα οποία σαν εξοπλισμό θα με βοηθούσαν και είχε και ένα emerald. Στη συνέχεια προχώρησα προς τα κάτω για να ανακαλύψω τι περιέχει ο διάδρομος. Μιας και ο δεξιός ήταν λίγο επικίνδυνος, πήγα προς τον αριστερό, αλλά δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς τριγύρω. Οπότε συνέχισα και από τον δεξιό του διάδρομο, που με περίμεναν κάποιες αράχνες. Σίγουρα υπάρχει κάποιο spawner εκεί πέρα, μιας και παραλίγο να πέθανα. Το βρήκα, το κατέστρεψα και προχώρησα παρακάτω. Και υπήρχαν τρεις διάδρομοι. Πήρα το μεσαίο, που με περίμεναν κάτι αράχνες. Από τις αράχνες κιόλας κατάλαβα ότι στο μεσαίο διάδρομο υπάρχει spawner, οπότε έπρεπε να πάω και να τον καταστρέψω. Και επειδή ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα, μιας και δεν είχα πολύ ζωή και σχεδόν θα πέθαινα, γύρισα πίσω και βρέθηκα στην τρίτη πύλη, στη δεξιά δηλαδή. Εκεί πέρα έφαγα λίγο φαγητό και περίμενα λίγο να ξεκουραστώ για να γεμίσει και η ζωή μου. Μετά επέστρεψα δυναμικά και ό,τι υπήρχε εκεί πέρα όλα τα ξεκάνα. Μέχρι που επιτέλους, όπως βλέπετε, είχα για άλλη μια φορά δίκαιο και υπήρχε όντως ένα spawner. Το κατέστρεψα και σιγά σιγά κοίταξα γύρω γύρω μήπως υπάρχει κάτι, μιας και συνήθως σε κάτι τέτοια spawner κρύβονται διάφορα, και δεν είχε τίποτα, οπότε επέστρεψα και το σφράγισα να μην βγει τίποτα από εκεί. Όπως σφράγισα και τον άλλο διάδρομο, μιας και τον είχαμε ανακαλύψει. Και τώρα μας μένει ένας ακόμα. Προτού πάμε όμως, την δεύτερη πύλη θα τη σφραγίσουμε μια για πάντα, μιας και την έχουμε ανακαλύψει. Οπότε γυρίσαμε πίσω και ήρθε η ώρα να πάμε προς τα κάτω. Εκεί πέρα υπήρχαν δύο διάδρομοι. Πήγα πρώτα από το δεξιό, μιας και ήταν ο πιο λιγότερος δρόμος. Μιας και δεν υπήρχε τίποτα, το σφράγισα για να μην βγει τίποτα περίεργο από εκεί πέρα. Άνοιξα το lootbox και είχε πάρα πολύ καλό φαγητό, το οποίο θα με χρησιμεύει βέβαια. Και δεν θα το πιστέψετε. Θυμάστε στην αρχή που σας είπα πως στις δύο πύλες η μία ήταν ένας μικρός δρόμος και δεν χρειαζόταν να τον ανακαλύψουμε. Λοιπόν, βγήκαμε εδώ πέρα. Τώρα μόλις ανέβουμε πάνω θα δείτε και την πύλη. Όλος αυτός ο διάδρομος που βλέπετε εκεί κάτω ήταν ένας δρόμος. Απλά έσκασε και άνοιξε προς τα κάτω ένα υπόγειο. Και να και η πύλη μας. Απίστευτο, και να θέλαμε δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε κάτω και πήγαμε στην τρίτη και τελευταία μας πύλη. Εκεί πέρα βρήκαμε κάποια ζωήφια, κάποια ζόμπι και συνεχίσαμε στον πιο ασφαλές δρόμο που νόμιζα εγώ τουλάχιστον ότι είναι. Και τελικά όντως είχα δίκιο, ήταν ο πιο ασφαλές, μιας και τριγύρω δεν είχε τίποτα. Οπα, τι περίεργος ήχος είναι αυτός. Λοιπόν, προχώρησα και από τον άλλο διάδρομο, τον οποίο υπήρχαν κάποιες περικεφαλές από σκελετούς. Okay. Βγήκα σε έναν δωμάτιο το οποίο... τι ακριβώς είναι αυτά. Πάω μήπως να δω μήπως και υπάρχει κάποιο spawner. Κοιτάξτε να δείτε που τελικά είχα δίκαιο. Κάπως κάτι έκανα και ενεργοποίησα τα spawner. Έτσι βγήκανε πάρα πολλά zombie και μετά από πάρα πολύ ξύλο δεν είχα σκοπό να συνεχίσω, μιας και δεν είχε κάτι άλλο εκεί πέρα να ανακαλύψω. Έκλεισα το δρόμο για να μην βγαίνουν τα zombie από εκεί πέρα. Μετά εκεί πέρα έσπασα το περίεργο loot box και με έβγαλε 8 obsidian. Νομίζω πως ήρθε η ώρα και εννοείται πως νομίζω πως έχετε καταλάβει το τι εννοώ. Είναι ώρα να πάμε για την τελική μάχη. Έτσι γύρισα πάνω και άφησα ό,τι θεωρούσα καλό και σημαντικό και για να αναβαθμίσω αλλά και για θέμα εξοπλισμού και φαγητού για την τελική μας μάχη. Έτσι κατέβηκα και στον δεύτερο όροφο. Πήρα ό,τι είχα αφήσει εκεί πέρα από διαμάντια, χρυσούς και ό,τι άλλο, οτιδήποτε χρειαζόμουν και τα άφησα και αυτά επάνω. Και ένα ταξίδι τελειώνει εδώ πέρα. Σφραγίζουμε τις πύλες, δεν υπάρχει πλέον υπόγειο και είμαστε έτοιμοι για να πολεμήσουμε το μεγάλο δράκο.